Λοιπόν, προχωράμε. Κύριε, δεν διαθέτετε το λόγο για λίγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλησα να τοποθετηθώ προηγουμένως, διότι ως θύμα του συγκεκριμένου επεισοδίου θα διέτρεχα τον κίνδυνο η τοποθέτησή μου, έστω και επί τη βάση του κανονισμού και των προβλεπομένων, να έχει μέσα ένα προσωπικό στοιχείο το οποίο θολώνει την κρίση μου και κατά συνέπεια θα μπορούσα να εισηγηθώ στο σώμα αντίληψη η οποία θα είχε ως κριτήριο όχι το συμφέρον του Κοινοβουλίου, της Κοινωνίας και της Δημοκρατίας, αλλά την προσωπική μου αίσθηση ως πληγέντος. Καταρχήν θέλω να σας πω λοιπόν, αφού ελήφθη αυτή η απόφαση, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με κανένα τρόπο δεν υπήρξα πρόξενος αυτού του επεισοδίου. Το αδίκημα το οποίο επετέλεσα ήταν να περάσω μπροστά από τον κύριο Κασιδιάρη. Ως αντίδραση του κυρίου Κασιδιάρη δέχτηκα αυτό το οποίο είδατε. Καταρχήν από αυτόν και μετά από αρκετούς βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Παρά τα αυτά δεν θα ήμουν έτοιμος να το καταλογίζω συνολικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, εάν δεν άκουγα την πραγματικά για τα δικά μου αυτιά ανατριχιαστική τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, η οποία επεφύλαξε στο κόμμα αυτό και στους βουλευτές αυτούς το δικαίωμα της αυτοδικίας εναντίον όσων τελώντας τα υπουργικά τους, τα πρωθυπουργικά τους, τα βουλευτικά τους ή όποια καθήκοντα έκαναν αυτό το οποίο επέβαλε η συνείδησή τους, η προστασία του συντάγματος και των νόμων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω ότι αυτό το επεισόδιο θα χρησιμεύσει σε κάτι. Να γίνει αντιληπτό, κύριε Πρόεδρε, στην ελληνική κοινωνία ότι η δημοκρατία η οποία αποκαταστάθηκε μετά το 1974 δεν είναι ένα πολίτευμα δεδομένο. Είναι ένα πολίτευμα για το οποίο πρέπει να μαχόμαστε καθημερινά με το προσωπικό μας παράδειγμα και την προσωπική μας μαρτυρία και με την υποχρέωσή μας να προασπίζουμε τους κανόνες αυτούς, τις συμπεριφορές αυτές, το επίπεδο διαλόγου αυτό που επιτρέπει στο πολίτευμα αυτό να λειτουργεί και στην κοινωνία να παρακολουθεί τη λειτουργία του. Υπό την έννοια αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως παρά την απαξίωση του Κοινοβουλίου, παρά την τεράστια προσβολή στο Σύνταγμα, στους νόμους, στη θεσμική μας παράδοση, σε ό,τι αυτό το έθνος εκπροσωπεί 3.500 χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, παρά αυτή την κατάφορη προσβολή, θα ήθελα ίσως να ελπίζω ότι αυτό το εις βάρος μου επεισόδιο στο τέλος αποβεί χρήσιμο για την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο.